Θα προσπαθήσω να είμαι ουσιαστικά σύντομος και περιεκτικός, απαντώντας το ερώτημα ποια είναι η ανατομική του προστάτη που πρέπει να γνωρίζει ο ουρολόγος. Και πολύ σύντομα, ο προστάτης είναι ένας αδένας, ο οποίος βρίσκεται κάτω ακριβώς από την ουροδόχο κίστη, διατρέχεται από την ουρήθρα η οποία ονομάζεται προστατική στο κομμάτι αυτό. Η προστατική ουρήθρα παρουσιάζει μία γωνίωση που στην καταμέτωπο τομή δεν φαίνεται, αλλά χωρίζεται στο επίπεδο του Vermont Towns, του κουλοφιδίου. Στο σημείο εκείνο εκβάλλουν οι δύο εξπερματιστικοί πόροι. Η πόρη των αδενίων του προστάτη, η οποία είναι συνήθως 12-15 πόροι, εκβάλλουν δεξιά και αριστερά εκατέρωθος του σημαντικού λοφιδίου, παράγοντας το έκρημα. Ο προστάτης με παλαιότερες ταξινομήσεις χωριζόταν σε 5 λογούς κατά Lowsley, σε 2 ή 3 με την σύγχρονη κλινική πράξη, ενώ μια νεότερη σχετικά, το 1968, ταξινόμηση αφορά τις ζώνες του προστάτη, που είναι οι ζώνες του Μακνίλ. Εγώ ολοκλήρωσα, δεν ξέρω... Ερωτήσεις. Πλάκα κάνω, Περιμένετε κι άλλο. Αυτή όμως είναι η ανατομική που πρέπει να γνωρίζει για τον προστάτη ουρολόγος, σύμφωνα, περιληπτικά σας τα είπα, με το τι υπάρχει στα περισσότερα textbook ανατομίας, στο General Urology του Smith, έτσι, και στα περισσότερα πράγματα που μπορείτε να βρείτε σχετικά με τον προστάτη, με προσθήκη βέβαια μερικών πραγμάτων που αφορούν αγγείωση και νεύρωση. Και η επιμονή, για παράδειγμα, με τους λοβούς του προστάτη είναι απόλυτα κατανοητή ακόμα και σήμερα, όταν κλινικά όλοι μας έτσι συνονοιόμαστε. Όταν κάνουμε δακτυλική, λέμε ότι υπάρχει ένα έβριμα, μια σκληρία στο δεξιό λοβό του προστάτη. Μα λοβούς πάμε να βγάλουμε. Ή όταν μπαίνουμε να κάνουμε μια διουρηθρική και βλέπουμε αυτή την εικόνα, όλοι λέμε θα ξεκινήσουμε να κόβουμε το δεξιό λοβό ή από τον αριστερό ή από το μέσο ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτή μπορεί να είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιούμε μεταξύ μας για να συνονοιόμαστε και τέλος πάντων καλώς κάνουμε και την χρησιμοποιούμε. Δεν αποδίδει όμως με τίποτα την πραγματική ανατομική του προστάτη αδένα. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο σφάλμα. Σφάλμα των textbooks, σφάλμα των ουρολόγων, σφάλμα των ανατόμων που διδάσκουν. Ότι θεωρούμε τον προστάτη ένα ουρανοκατέβατο σχηματισμένο όργανο, το οποίο έχει πάρει αυτή την ανατομική μορφή και θέση έτσι ξαφνικά. Και αυτό που νομίζω είναι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να καταλάβουμε ότι ο προστάτης, και αυτό αφορά και την ίδια του την κατασκευή, αλλά και τη γυτνίασή του με όλες τις ενδιαφέρουσες δομές, είναι προϊόν διαντίδρασης κατά τη φάση της μορφογένεσης, της συμβριολογικής εξέλιξης του αδένα. Και αυτό το τελικό αποτέλεσμα που θα βρούμε, όχι μόνο μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ερμηνεύεται και μόνο μέσα από αυτό το πρίσμα. Και επειδή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εμβριολογία και είναι κρίμα που δεν δίνουμε έμφαση σε αυτό, γιατί σε μένα τουλάχιστον η ενασχόλησή μου με την ανατομία και την εμβριολογία μου ξεκαθάρισε πάρα πολλά πράγματα, θα ήθελα να σας δώσω μερικά έτσι σημαντικά στοιχεία ή αυτά που εγώ θεωρώ σημαντικά για την κατανόηση του αδένα. Γύρω στη 10η με το 10η εβδομάδα της μορφογένεσης ξεκινάει η δημιουργία του προστάτη. Πώς? Με εκβλαστήσεις, φυτρωματάκια, άτυπων αδενίων, τα οποία δεν έχουν αυλό σε εκείνη τη φάση, θα αργήσουν να αποκτήσουν αυλό, είναι συμπαγείς δοκίδες, ακριβώς κάτω από την μέλουσα ουροδόχο κίστη, στο σημείο που ξεκινάει η ουρήθρα. Όλο αυτό είναι ο πρόδρομος ουρογεννητικός κόλπος. Και αν δούμε και αυτήν την ωραία εικόνα, θα δείτε έτσι ότι αυτές οι εκβλαστήσεις πάνε παρεΐτσα χρονικά και με τις εκβλαστήσεις παρακάτω της ουρήθρας που θα γίνουν οι αδένες του Κόουπερ ή με τον σχηματισμό των σπερματοδόχων κίστων παραπίσω, από τον πόρο του Μπότ. Αυτό που γίνεται σε εκείνη τη φάση είναι ότι υπάρχει μία διαντίδραση από τις εκβλαστήσεις αυτές με το γειτονικό μεσένχημα. Και αυτό είναι που καθορίζει τα όρια και τη μορφοποίηση του προστάτη. Κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα διαντιδρούν μεταξύ τους. Μην ξεχνάτε ότι εμβριολογικά μιλάμε για άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα είναι ο πρόδρομος ουρογεννητικός κόλπος που θα γίνει κίστη και ουρήθρα, και άλλο πράγμα είναι το γειτονικό μεσένχημα, δηλαδή τα αρχαίγωνα κύτταρα του μεσενχήματος που περιβάλλουν την περιοχή. Το που θα σταματήσει η ανάπτυξη είναι ένα cross-talk, μια συνομιλία ανάμεσα στα δύο αυτά στοιχεία. Και τελικά,
Ο τρόπος που δημιουργούνται τα αδένια έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία. Οι αδένες του προστάτη εκβάλλουν, ναι, στην προστατική ουρίθρα δεξιά και αριστερά, αλλά στην ουσία θυμίζουν δέντρα, όπου τα κλαδιά προς την περιφέρεια αναπτύσσονται περισσότερο. Και αν δούμε λίγο και το πώς είναι διαμορφωμένοι αυτοί οι αδένες, έχει μεγάλη σημασία. Χαμηλά, μικρά κύτταρα, μονόστιβο επιθύλιο, μία σιρούλα, χαμηλό πολλαπλασιαστικό δυναμικό. Λίγη πολλαπλασιασμή κυταρική. Ενώ εδώ, στην κορφή των αδενίων, μεγαλύτερα κύτταρα, με φοβερά περισσότερο δυναμικό πολλαπλασιασμού και τελικά η επένδυση των κυθάρων γίνεται από τα κύτταρα που πολλαπλασιάζονται και τελικά μεταναστεύουν προς το πιο κεντρικό τμήμα. Άρα το χοντρό παιχνίδι κυταρικού πολλαπλασιασμού, να θυμάστε ότι γίνεται στην περιφέρεια των αδενίων και θα δούμε πού είναι αυτά τα αδένια. Πολύ νωρίς, το 68, ο Μακνίλ έφερε μία ανατροπή στη θεώρηση, παρότι τότε αυτό το πράγμα δεν είχε κλινική σημασία, το 68, έτσι. Περιγράφοντας ζώνες του προστάτη σε σχέση με την ιστολογική δομή και την διαφοροποίηση των αδενίων σε κάθε περιοχή. Και έτσι συζητάμε αν αυτή είναι η ουρίθρα μας, και αυτό είναι το σημείο της γωνίωσης που συμβαίνει φυσιολογικά στο μετατικό λοφίδιο, για τη μεταβατική ζώνη που αγκαλιάζει την ουρίθρα, την κεντρική ζώνη η οποία είναι αυτή που διατρέχεται από τους σπερματιστικούς πόρους και καταλήγει στο λοφίδιο, την περιφερική ζώνη που αγκαλιάζει όλο αυτό το σύμπλοκο και ένα καπάκι, σαν καπάκι χύτρας, από ινομιώδες στρώμα που έχει ελάχιστες αδένες εκεί. Και επειδή αυτή η εικόνα δεν μ' αρέσει αυτή και σας την μπογιάτισα. Αν λοιπόν αυτή εδώ είναι η ουρίθρα, η κεντρική ζώνη του προστάτη που διατρέχεται από τους δεξιμαντικούς πόρους βρίσκεται οπίστια και καταλήγει εδώ. Η μεταβατική ζώνη, η οποία θα δώσει και την υπερπλασία του προστάτη συνήθως, δεν είναι τίποτα άλλο παρά, προσέξτε, στον νεανικό προστάτη. Έτσι, στον προστάτη ενός όριμου εμβρίου, στον προστάτη ενός εφήβου που δεν έχει αρχίσει πλήρως να οργανώνεται. Μιλάμε για δύο μάγουλα αδενίων, τα οποία περιβάλλουν εκατέρωθεν την ουρίθρα σε εκείνο το σημείο και κυρίως είναι πίσω από το λοφίδιο, και έχει αυτό σημασία. Και το μεγαλύτερο μέρος, το 65-70% του βάρους του προστάτη, είναι η περιφερική ζώνη, αυτό το κουκούλι που είναι πράσινο, το οποίο έρχεται μάλιστα και καλύπτει από πίσω, φτάνοντας μέχρι μπροστά. Δεν σταματάει στην οπίστια και στην πλάγια επιφάνεια. Καλύπτει και μπροστά. Και το τμήμα αυτό θα καλυφθεί από το ινομιώδες στρώμα. Με δεδομένο ότι αυτά αποτελούν σχηματικές απεικονίσεις. Και στην πράξη δεν είναι διακριτά και διαφοροποιήσιμα, δηλαδή όλα αυτά είναι ένα. Ιδιαίτερα στην ανατομία του ενήλικα άνδρα και μάλιστα του άνδρα που βρίσκεται στην ηλικιακή φάση της ανάπτυξης των παθολογικών οντοτήτων του προστάτη. Τι πρακτική αξία για τον ουρολόγο έχουν αυτά τα πράγματα όσον αφορά καρκινογένεση, υπερπλασία, χρόνιες φλεγμονές, ακόμα πιο πρακτικά σε επίπεδο κλινικής εξέτασης, δακτυλική, σε επίπεδο λήψης βιοψιών. Δηλαδή, ένας ουρολόγος αυτό, γιατί να το ξέρει. Θα έλεγα γιατί πρέπει να ξέρει τι βλέπει, τι νιώθει και τι πειράζει. Η υπερπλασία του προστάτη ξεκινάει στα μάγουλα της μεταβατικής ζώνης και έχει βρεθεί ότι ακόμα και σε πολύ μικρή ηλικία και στα 30 χρόνια υπάρχουν πυρήνες υπερπλασίας, έτσι, εκατέρωθεν της ουρίθρας, πολύ κοντά, οι οποίοι περνώντας την ηλικία και σε σχέση με όλα τα προβλήματα της ορμονικής, έτσι, ανακατανομής, θα μεγαλώσουν για να δώσουν το κεντρικό αδένωμα, αυτό που ξέρουμε εμείς σαν πλήρη υπερπλασία προστάτη. Αυτό όμως το οποίο γίνεται είναι ότι όλα αυτά ξεκινούν δίπλα από την ουρίθρα, άρα γι' αυτό και η υπερπλασία θα δώσει πρώιμα συμπτώματα, γιατί θα πιέσει την ουρίθρα. Γι' αυτό και η εικόνα που βλέπουμε πριν με τους κλασικούς λοβούς που προβάλλουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία διόγκωση από αυτά τα δύο μάγουλα της μεταβατικής ζώνης. Τώρα, όσον αφορά την περιφερική ζώνη ή την κεντρική ζώνη, τι γίνεται. Μια σημασία της ανατομίας των ζωνών, του είδους των αδενίων, γιατί λίγο διαφέρουν τα αδένια της κεντρικής, από της μεταβατικής και από της περιφερικής, είναι η σχέση που μπορεί να υπάρχει με τη φλεγμονή, τις χρόνιες φλεγμονές, τις χρόνιες προστατίδες που τις βλέπουμε, ή με την καρκινογένεση. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι η πορεία, η εκβολή των αδένων, των πόρων των αδένων στην ουρίθρα, είναι λοξή όσον αφορά την κεντρική ζώνη. Θυμίζω εκεί που περνάνε οι εξυπνοματιστικοί πόροι μέχρι το λοφίδιο.
ενώ η γωνίωση των αδενείων, των πόρων αδενείων της περιφερικής ζώνης είναι κάθετη. Η όλη θεωρία λοιπόν της ενδοπροστατικής παλινδρόμησης ούρων είναι ότι ούρα τα οποία κατέρχονται από την κίστη κατά μήκος της ουρήθρας δυσκολεύονται να παλινδρομήσουν προς τα πίσω, ακόμα και αν αυτές οι πιέσεις είναι αυξημένες εδώ, ενώ αντίθετα πολύ πιο εύκολα μπαίνουν μέσα στους πόρους των αδενείων της περιφερικής ζώνης. Οι περισσότερες χρόνιες φλεγμονές βρίσκονται στην περιφερική ζώνη. Και δεν θα μπορούσε κάποιος να το βλέπει σαν εντελώς στοιχείο ότι και περισσότεροι καρκίνοι, το 65% περίπου, εμφανίζονται πάλι στην περιφερική ζώνη. Και εκεί υπάρχει αυτό το τεράστιο debate, ποια είναι η σχέση χρόνιας φλεγμονής και καρκινογένεσης. Και αν θέλω να το πω ένα βήμα παραπέρα, θυμηθείτε ότι στην περιφέρεια της περιφερικής ζώνης, στο βάθος όπου τα αδένεια είναι το δέντρο που έχει φουντώσει τα κλαδιά του, εκεί γίνεται το μεγαλύτερο κυταρικό turnover, ο μεγαλύτερος κυταρικός πολλαπλασιασμός. Και ένα κύτταρο που πολλαπλασιάζεται ταχαίως είναι πολύ πιο ευαίσθητο σε μηνύματα φλεγμονής και πιθανής καρκινογένεσης από ό,τι στην περιοχή αυτή. Άρα, αυτή η γνώση θα μπορούσε να σηματοδοτεί κλινικά μια αυξημένη ευαισθησία απέναντι σε ποια περιοχή περιμένω να βρω φλεγμονή, να απαντήσει σε ένα ερώτημα το οποίο εγώ το έχω ακούσει πολλές φορές συναδέλφων που λέει ο άλλος έρχεται με χρόνια προστατήτιδα, μία, δύο, τρεις φορές, παίρνει αντιβιώσεις, παίρνει φλεγμονώδη, δεν περνάει, έχει ενοχλήματα και του λέει κάποιος πάμε ρε παιδί μου να σου κάνω μια διουρεθρική να ηρεμήσεις. Δεν ξέρω αν το λέμε κι εμείς οι ίδιοι, εγώ το έχω ακούσει πολλές φορές. Και η άποψη είναι από τι θα ηρεμήσει, πού βρίσκεται η φλεγμονή. Την περιφερική ζώνη θα φάσεις όταν θα πας να κάνεις μια διουρεθρική εκτομή. Δηλαδή θα φτάσεις στο όριο, στην κάψα σου. Οι περισσότερες αποτιτανώσεις που έχουν σχέση με τη χρόνια φλεγμονή δεν είναι περιουρηθρικά, είναι περιφερικά. Τι θα καθαρίσεις λοιπόν με μια διουρεθρική. Το ίδιο στην καρκινογένεση, έτσι και στην ανάπτυξη ενός όγκου του προστάτη, αν μιλάμε για όγκους της περιφερικής. Δακτυλικά πιο εύκολα ψηλαφυτεί. Τουλάχιστον στην οπίσθια επιφάνεια του προστάτη και στην πλάγη όπου το δακτυλάκι μας είναι ευκίνητο και πάει. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι όταν κάνουμε βιοψίες. Τι βιοψίες κάνουμε, όταν κάνουμε την κλασική διορθική βιοψία, από τι παίρνουμε βιοψία. Παίρνουμε βιοψία της περιφερικής κυρίως ζώνης και αν είμαστε λίγο πιο βίαιοι και πιο καλοί τεχνίτες στο χειρισμό του διορθικού, μπορούμε να πάρουμε και εν το βάθη, λέει, λίγο μεταβατική ζώνη. Όμως, οι όγκοι, οι καρκίνοι της περιφερικής ζώνης είναι εντελώς διαφορετικής κλινικής και ιστολογικής συμπεριφοράς συνήθως από τις μεταβατικής, δηλαδή από την περιοχή που θα είχαμε απλώς υπερπλασία. Και αυτό είναι και ένα ερώτημα, καμιά φορά προκύπτει, κάνουμε μία διουρηθρική. Έτσι, μπράβο. Και μας βγάζουν έτσι, στο παθογνατομικό ότι από τα 50, ας πούμε, τεμάχια που τα έβαλε όλα ο παθογνατόμος, γιατί είναι φιλότιμος, και τα έβαλε όλα, ας πούμε, στο μπλοκ και τα έκοψε 500.000 φορές, βρίσκονται και δύο πυρήνες, ας πούμε. Τι καρκίνος είναι αυτός. Από τη στιγμή που θεωρητικά κάνετε μια σωστή διουρηθρική, έχετε φάει τη μεταβατική ζώνη. Αυτό είναι ο σκοπός της διουρηθρικής στην καλώδια υπερπλασία. Το τυχαίο έβριμα αυτού του όγκου κανονικά θα πρέπει να εκτιμάται με διαφορετικό σκεπτικό και με πολύ μεγαλύτερη προσοχή από ότι αν μιλάγαμε για έναν καρκίνο της περιφερικής ζώνης. Το ίδιο παίζει και στις βιοψίες. Σε μεγάλες μελέτες από σοβαρά κέντρα, σας έχω στα PDF. Να σας ρωτήσω κάτι πριν φύγεις, ναι. Να το ξεχάσω. Είπες προηγουμένως ότι αυτοί οι καρκίνοι γενικά έχουν άλλη συμπεριφορά. Δηλαδή είναι και βιολογική και κλινική. Δηλαδή είναι πιο πιο αθώοι. Πιο αθώοι καρκίνοι. Εκεί ενδεχομένως οφείλεται το γεγονός ότι τυχαίες διαγνώσεις καρκίνων σε διουρηθρική προστατεκτομή για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη μένουν απλώς με παρακολούθηση σε βάθος χρόνου χωρίς να εξελίσσονται. Αν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Έχω κατά νου ασθενείς μου στους οποίους έχω κάνει διουρηθρική προστατεκτομή πάνω από 10 χρόνια, όταν ήταν πολύ νέοι. Και τότε βρέθηκε σε ένα μικρό ποσοστό, βρέθηκαν στοιχεία αδενοκαρκινώματος του προστάτη χωρίς να γίνει αξιολόγηση τους κατακλείζων. Και οι άνθρωποι αυτοί, για μεγάλο χρονικό διάστημα, στην πραγματικότητα δεν έχουν καρκίνο. Με βάση τις τιμές του PSA, έτσι. Δεν τους έχω κάνει βιοψίες πάλι για να το δω. Αυτό που φαίνεται είναι ότι οι καρκίνοι της μεταβατικής ζώνης έχουν και διαφορετική βιολογική συμπεριφορά από τον ιστολογικό τύπο των αδενείων από τα οποία εξορμούνται, αλλά και κλινική συμπεριφορά.
Πρώτον, είναι απομακρυσμένοι, γιατί βρίσκονται στο κέντρο, μέσα στη μεταβατική ζώνη, από την κάψα, θα τη δούμε την κάψα του προστάτη είναι, από το αγκιονευρώδες δεμάτιο, νεύρα που μπορεί να φύγουν και από ινομοιώδη στοιχεία του στρώματος που βρίσκεται στο πάνω μέρος ή στο πλάι απ' έξω. Άρα, πιο εσωτερική όγκη. Δεύτερον, έχουν σαφή ιστολογική διαφορά στο ένα 50-60%. Έχουν αυτό που ονομάζουμε clear cell morphology, δηλαδή ιστολογικά ένας τύπος ο οποίος φαίνεται να είναι χαμηλότερου επιθετικού δυναμικού και τα γκλίσον που βγαίνουν συνήθως είναι χαμηλά. Ίσως είναι η μόνη όγκη που ακόμα συζητάμε για δύο. Έτσι, 2-2. Σε μία μελέτη, τώρα όσον αφορά στις βιοψίες, δηλαδή βλέπουμε τον ασθενή μας κλινικά, δεν έχουμε κάτι ψηλαφυτό, έχει όμως ένα PSA, το κλασικό σενάριο που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες και ανεβαίνει. Και το ερώτημα είναι, το έχουμε κάνει μια φορά βιοψία, δύο φορές βιοψία, δεν έχει βγάλει κάτι. Έχει νόημα να πάμε να κάνουμε βιοψία της μεταβατικής ζώνης, transition zone biopsy. Σε διάφορες μελέτες, μία τελευταία είναι του Harrer, από σοβαρό κέντρο, ο οποίος έκανε επί τούτου βιοψίες στην μεταβατική ζώνη, βρέθηκε ότι στο περίπου 30% των ασθενών αυτών μετά δεν βρέθηκε εστία, δηλαδή ήταν μόνο αυτή που πάρθηκε στη βιοψία και αν βρέθηκε ήταν πολύ χαμηλού γκλίσον, 2. Και με αυτή την clear cell morphology. Δηλαδή, αν επιμένουμε τόσο πολύ με τη μεταβατική, το πιο πιθανό είναι να θα πιάσουμε αυτούς τους αθώους καρκίνους, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν καμία πρακτική σημασία, έχουν άλλη συμπεριφορά. Εκείνο που θα έχει νόημα είναι, για να δω, μπράβο, να θυμηθούμε τη μορφολογία αυτή. Δηλαδή, σε μια βιοψία η οποία δεν μας αποδίδει κάτι, ενώ κάτι θετικότητα, αλλά εμείς τρογόμαστε γιατί βλέπουμε το PSA να ανεβαίνει, ή τέλος πάντων ο βαθμός κλινικής υποψίας είναι σημαντικός, θυμηθείτε ότι η περιφερική ζώνη είναι κουκούλι. Οπ, πίσω. Δηλαδή πιάνει και αυτή την περιοχή δεξιά και αριστερά. Και δυστυχώς με τη διορθική κάποιος πρέπει να είναι μεγάλο γατόνι για να καταφτάσει να φτάσει εκεί. Γι' αυτό και στο συνέδριο της προηγούμενης εβδομάδας στο Urological Oncology στο Αμβούργο, το consensus ήταν ότι αν θες να πας εκεί με επιμονή για να βρεις έναν καρκίνο, το οποίο θα είναι σημαντικός πιθανός γιατί είναι περιφερική ζώνη, χρειάζεσαι template περινεϊκή βιοψία. Δηλαδή, αν είναι να κάνεις κάτι παραπάνω, μην κάνεις ούτε saturation biopsies, ούτε 52 κόρους, ούτε 42 ξέρω εγώ τι. Χρησιμοποιήστε διαφορετικό δρόμο. Γιατί πρέπει να θυμάστε ότι η περιφερική ζώνη δεν είναι μόνο ότι φαίνεται στον υπέρηχο, στο διορθικό, από πίσω. Έτσι. Δεν είναι μόνο ότι πιάνω με το δάχτυλο, αλλά γυρίζει και προς τα πάνω, αφήνοντας μια μικρή περιοχή στρώματος. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα που μπαίνει μερικές φορές είναι τι γίνεται με την κεντρική περιοχή και με τους αδένες που εκβάλλουν στο σπερματικό λοφίδιο. Η κεντρική περιοχή, η κεντρική ζώνη, έχει καταγωγή από τον πόρο του Wolf. Δηλαδή είναι κομμάτι του προστάτη διαφορετικής εμβριολογικής καταγωγής. Θυμηθείτε πάλι εμβριολογία, έτσι, ότι καθώς χωρίζει ο ουρογενικός κόλπος από την αμάρα, αυτό θα γίνει ουρήθρα, αυτό θα γίνει κίστη. Εδώ έχω το μεσονεφρικό πόρο και τσαπ μου πετάει φυσικά και ο ουρητήρας, ο οποίος θα πάει να σχηματίσει την ουρητηρική γόλη μέχρι τον νεφρό επάνω. Αυτό που τελικά γίνεται και ανατομικά έχει ένα ενδιαφέρον είναι πώς φτάνει τελικά ο μεσονεφρικός πόρος, που είναι ο σπερματικός πόρος στον ενήλικα, να βρίσκεται χαμηλότερα και πιο κεντρικά τον ουρητήρα. Και τι σημασία έχει αυτό στη δημιουργία του προστάτη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το slide που μπορεί να τα εξηγήσει όλα. Ας γυρίσουμε πίσω να δούμε την περιοχή της κίστης, της ουροδόχου, της αρχαίγονης και των σπερματοδόχων κίστεων. Θυμηθείτε το πίσω μέρος. Βλέπετε τον αρχαίγονο ουρογεννητικό κόλπο. Να ο μεσονεφρικός πόρος. Εδώ πετάει η ουρητηρική καταβολή. Αρχίζει και δημιουργείται ο ουρητήρας. Και με την πάροδο, στην αρχή, σε πρώτη φάση, αυτό το πράγμα ενσωματώνεται στην κεντρική περιοχή και κατόπιν αυτή η περιοχή αρχίζει και χωνεύεται προς τα κάτω, καθώς μεγαλώνει προς τα κάτω ο ουρογεννητικός και γίνεται ουρήθρα και προς τα πάνω γίνεται κίστη. Και καθώς αυτή η περιοχή ρουφιέται και ενσωματώνεται προς τα κάτω, σχηματίζεται εκ των όπισθεν το τρίγωνο της κίστης, το οποίο έχει διαφορετική εικόνα, διαφορετική εμβριολογική προέλευση, έτσι. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι πίσω, στο σημείο όπου καταφύονται και εκβάλλουν πιο σωστά οι δύο σπερματικοί πόροι, εξπερματιστικοί πλέον, γιατί μιλάμε και για την εκβλάστηση του σπερματοδόχου κίστεως. Άρα, το λοφίδιο μαζί
με την πορεία μέχρι το τρίγωνο της ουρίθρας, με αυτό που ονομάζουμε κοιονίδα της κίστεως. Έτσι και όλη αυτή τη μορφολογία είναι άλλης προέλευσης. Ενσωματώθηκε ο πόρος του Wolff, δεξιά και αριστερά, στο πίσω μέρος της κίστης και της προστατικής ουρίθρας. Η εκβλάστηση του προστάτη γίνεται σε αυτή την περιοχή, αν θυμάστε το προηγούμενο slide. Και ποια είναι η πρακτική σημασία τώρα αυτού του πράγματος, πώς παίζει αυτό. Τσακ. Μπορούμε από το. Να κάνετε ένα κλικ. Ας δούμε μια ουρητηροσκόπηση, συγγνώμη, ουρηθροσκόπηση μέχρι μέσα. Ας μην τη δούμε. Παίζει, ένα διπλό κλικ μπορείτε να κάνετε. Δεν παίζει. Προχώρησε. Ε? Δεν παίζει. Δεν παίζει. Αφού το δοκιμάσαμε. Χτες. Δεν το βρίσκει. Εντάξει, προχώρησα το στήμα. Παιδιά, είναι το file μέσα, γράφει προς τέτα, να το μείνει όλο με τα βιντεάκια μαζί, είναι μέσα. Κάναμε δοκιμή χτες και έπαιζε. Καλά, δεν πειράζει. Προχώρησα, εντάξει, δεν. Πάμε παρακάτω. Θα σας το δείξω σε στάδια. Okay. Πάμε. Λοιπόν, προχωράμε. Τώρα δεν πάει ούτε μπρος ούτε πίσω. Θα σας το δείξω σε εικόνες. Βήμα-βήμα. Μπαίνουμε στην ουρίθρα, πεϊκή ουρίθρα, ανοίγματα αδένες του λιτρέ, έτσι, ή του σκένε πιο σωστά στον άνδρα, παρότι είναι ίδιες εμβριολογικής προέλευσης. Προχωράμε στην περιοχή που αρχίζει και στενεύει λίγο το στόμιο, έτσι, γιατί αυτή είναι η περιοχή του σφιγκτήρα και θα δούμε τι σημαίνει αυτό σχέση με τον προστάτη. Και μετά, καθώς αρχίζει και ξεχωρίζει αυτή η κοιονίδα που θα οδηγήσει στο λοφίδιο, έτσι, φτάνουμε σε μια εικόνα του πνευματικού λοφιδίου. Φαίνονται οι εκβολές των δύο εξυπνατιστικών πόρων. Περιμένουμε ότι εδώ, δεξιά και αριστερά, κατέρωθεν θα εκβάλλουν οι πόροι κυρίως της περιφερικής ζώνης. Και ενώ πηγαίνοντας προς τα μέσα, έτσι, υπερπλασία της μεταβατικής των δύο γνωστών λοβών που θα δούμε και φτάνουμε στον αυχένα της κίστεως, έτσι, παραμέσα.